Αγαπητά μας μέλη, φίλες και φίλοι του Συλλόγου μας, καλησπέρα σας. Και πάλι μια φορά. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα διάλεξη που οργανώνουμε στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Πριν όμως υποδεχθούμε τον απόψινό μας καλεσμένο, θα ήθελα να σας κάνω μία σύντομη ενημέρωση για τις προσεχείς δράσεις του Συλλόγου μας. Στις 18 Μαρτίου, η δόκτωρα Νατάσα Λεμού θα μας μιλήσει με θέμα «Ανατολή και Δύση συνυφασμένες. Ενδυμασίες, υφάσματα και υφαντά στην Ελλάδα». Και στις 15 Απριλίου, η καθηγήτρια κυρία Κατερίνα Ιεροδιακόνου θα μας μιλήσει για την έννοια της προσοχής στους στοικούς. Φυλάξτε λοιπόν τις ημερομηνίες. Και όπως κάθε φορά θα σας σταλούν οι σχετικές προσλήσεις για να συνδεθείτε. Αυτά ήταν τα λίγα νέα για το σύλλογό μας. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ και πάλι σε κάποια τεχνικά και διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή της απόψινής διάλεξης. Όπως και τις προηγούμενες φορές, ο κάθε ακροατής δεν βλέπει τους άλλους συμμετέχοντας παρά μόνο τον ομιλητή. Επίσης, το μικρόφωνο σας και η κάμερα είναι κλειστά. Αν λοιπόν θέλετε να επέμβετε, δεν έχετε παρά να κάνετε κλικ στο εικονάκι με το χεράκι που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας και με αυτόν τον τρόπο ζητάτε το λόγο, οπότε εμφανίζεστε στην οθόνη και ομιλείτε. Στο τέλος βέβαια, όταν θα χρειαστεί να γίνουν ερωτήσεις, να δώσετε συγχαρητήρια, οτιδήποτε. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι η σημερινή μας εκδήλωση καταγράφεται, ώστε να μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει από την ερχόμενη εβδομάδα στο YouTube. Ήδη έχουμε αναρτήσει στο YouTube την ομιλία της καθηγήτριας κυρίας Κλεοπάτρας Μονταντόν, «Τι σημαίνει φιλελληνισμός» από την εκδήλωσή μας του Ιανουαρίου. Έρχομαι τώρα στη σημερινή μας διάλεξη. Απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Γκέκο, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια σχεδόν άγνωστη στην Ελλάδα πτυχή του απελευθερωτικού αγώνα του 1821, την επιστροφή των αγωνιστών του Αλέξανδρου Υψηλάντη στην Ελλάδα μέσω Ελβετίας το 1823. Για το θέμα αυτό, ο κύριος Γκέκος έχει συγγράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Η Επιστροφή», το οποίο βραβεύτηκε τον περασμένο χρόνο με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Το βιβλίο είναι έκδοση του εκδοτικού οίκου Καπών, ο οποίος έχει και e-shop και μπορείτε να το παραγγείλετε ηλεκτρονικά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Ρίτα Μπομποβή, καλή μας φίλη, πιστό μέλος και παλαιά πρόεδρος του Συλλόγου μας, η οποία μας συνέστησε αυτό το βιβλίο που οδήγησε στην απόψινή μας εκδήλωση. Σας δείχνω και το βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο του κυρίου Γκέκου. Ίσως πιο πολύ θα το έχετε πάρει από τις φωτογραφίες που στείλαμε μαζί με την πρόσκληση και με τις διάφορες πληροφορίες που αναρτήσαμε μαζί. Οπότε το είδατε κιόλας, όποιος θέλει μπορεί να το αγοράσει. Πριν όμως δώσουμε το λόγο στον καλεσμένο μας, θα παρακαλέσω το μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, την κυρία Αθηνά Φωκιάδη, να μας πει δύο λόγια πληροφορικά για τον κύριο καθηγητή. Αθηνά μου, μπορείς να το πεις. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε την πρόεδρό μας καταρχήν. Και θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για τον απόψινό καλεσμένο μας. Ο κυρίος Γκέκος γεννήθηκε στον Βόλο το 1940, με ρίζες από την πόλη και από το Πήλιο. Σπούδασε στη Λοζάνη και στη Ζυρίχη. Είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και διδάκτορ τεχνικών επιστημών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Ζυρίχης, το γνωστό σε μας ΕΠΕΦΖΕΔ. Είναι ερευνητής και καθηγητής στο ΕΠΕΦΖΕΔ, στο πεδίο της κβαντικής ηλεκτρονικής, με πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις περί φυσικής, τεχνολογίας
και εφαρμογής των ακτίνων λέιζερ στις μοντέρνες τηλεπικοινωνίες υψηλών ταχυτήτων με οπτικές ίνες. Στα ενδιαφέροντά του ανήκουν ιστορικά θέματα, αρχαιολογία, το δυναμικό της ελληνικής διασποράς, ο ελβετικός φιλελληνισμός και οι ελληνοελβετικές σχέσεις στον ρουτ των αιώνων. Ζει στη Ζυρίχη, στην Αθήνα και στη Γερμανία. Κύριε καθηγητά, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και για τα καλά σας λόγια. Είμαι πραγματικά ιδιαίτερα ευτυχής που μου δώσατε την δυνατότητα να μιλήσω σήμερα για ένα θέμα που, όπως είπε και η κυρία Θεοδωροπούλου, είναι σχεδόν εντελώς άγνωστο στο ελληνικό κοινό. Για τους Έλληνες που πολέμησαν μαζί με τον Ιψηλάντη και επέστρεψαν έπειτα στην Ελλάδα για να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Είναι επομένως η επόμενη μέρα της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία του 1821, με την οποία δεν θα ασχοληθούμε, διότι θα ασχοληθούμε με αυτό τη δραματική πορεία που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι για να επιστρέψουν, να συνεχίσουν τον αγώνα που αρχίσανε στις μακρινές χώρες. Βλέπετε, ελπίζω, τις διάφορες εικόνες που δείχνω εδώ. Ή όχι. Όχι. Ναι. Ναι. Για να δούμε. Ναι. Επιστροφή 1822-1823. Ναι. Δεν βλέπετε την εικόνα που έχω τώρα. Είναι περιεχόμενο ο σύντομος αγώνας. Ναι, εντάξει. Φαίνεται αυτό καθαρά. Φαίνεται, βεβαίως φαίνεται. Ωραία, τότε συνεχίζω. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά είναι τα περιεχόμενα. Θα μιλήσουμε για το πολύ σύντομα για τον αγώνα στη Μολδοβλαχία. Το κύριο θέμα μας όμως είναι η φυγή, η πορεία δηλαδή των επιζώντων στην Ευρώπη με σκοπό επιστροφή στην Ελλάδα. Ένα σημείο που είναι πολύ ενδιαφέρον βρίσκω είναι η υποδοχή και παραμονή που είχαν οι άνθρωποι αυτοί στην Ελβετία το 1823 και η τελική φάση που είναι η είσοδος στη Μασσαλία και με η επιστροφή με τρία καράβια που βρήκαν εκεί στο Αιγαίο, στα Πάτρια Εδάφη. Για να έχουμε μία εικόνα του χάρτη, σκέφτηκα να βάλω αυτό το χάρτη που δείχνει την κατάσταση στην Ευρώπη μετά τη συνθήκη της Βιέννης το 1815. Απλώς δείχνω εδώ τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, ήταν η Ρωσική Αυτοκρατορία βέβαια, η Αυστρία, κίτρινη, η Γερμανία τότε ήταν υποδιερμένη σε μερικά κράτη. Το βασικότερο ήταν αυτό το μπλε εδώ, η Προσία. Και στη Δύση η Γαλλία και η Αγγλία. Βλέπετε τα κομμάτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια. Και η ιστορία μας αρχίζει εδώ. Σε τούτα τα δύο κομμάτια, στις λεγόμενες παραδουνάβιες περιοχές, στη Μολδαβία και στην Βλαχία. Εκεί ξεσπάει λοιπόν η επανάσταση του Ιψηλάντη, σχεδόν μέρα με τη μέρα ένα χρόνο. 22 Φεβρουαρίου ο Ιψηλάντης διαβαίνει αυτό το ποτάμι που βλέπετε εδώ, τον Προύθο. Ήταν το φυσικό σύνορο μεταξύ Ρωσίας και Μολδαβίας. Περνάει επομένως από τη Ρωσία στη Μολδαβία και δύο μέρες αργότερα κηρύσσει επισήμως την επανάσταση εκεί. Και εδώ βλέπετε το μνημείο του Ιψηλάντη στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα. Φαντάζομαι πολλοί από εσάς το έχουν δει. Το τέλος του αγώνα του Ιψηλάντη θεωρείται η τελευταία μάχη στη Μονή, σε ένα μοναστήρι που λεγόταν Μονή Σέκου, όπου ένας Θεσσαλός, ένα πρωτοπαλίκορο του Ιψηλάντη, ο Γιώργος Ολύμπιος, αναδυνάζεται με συντρόφους του για να αποφύγει την αιχμαλωσία. Κάτι που είδαμε και αργότερα στην ελληνική ιστορία, στην Κρήτη, στο Αρκάδι.
αυτοί που επέζησαν βρισκόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί στις χώρες αυτές δεν μπορούσαν φυσικά να μείνουν στα λεγόμενα στην Μολδοβλαχία, όπως λένε σήμερα. Έπρεπε να φύγουν από εκεί, διότι καταλαβαίνατε ότι η αντίδραση της Τουρκίας θα ήταν φοβερή αν πέφτανε χμάλωτοι. Επομένως, έπρεπε να φύγουν από το μέρος εκείνο και εκεί που μπορούσαν να πάνε ήταν μόνο η Ρωσία. Γιατί η Αυστρία είχε μεν σύνορα με τα μέρη αυτά, αλλά η Αυστρία ήταν αρκετά εναντίον, πολύ εναντίον της ελληνικής επανάστασης, όπως το απέδειξε με το θέμα του αρχηγού της επανάστασης εκεί, του Ιψηλάντη, ο οποίος θέλησε να περάσει στην Αυστρία, μάλλον πέρασε προς την Αυστρία, ελπίζοντας ότι θα τον δεχθούν, τον έβαλαν στη φυλακή και πέθανε αρκετά χρόνια αργότερα, λίγο μετά την απελευθέρωση από τη φυλακή, το 1828. Επομένως, ξέρανε οι μαχητές του ότι η Αυστρία για αυτούς ήταν απεγορευμένη περιοχή. Περνάνε επομένως στη Ρωσία. Σε πόλεις όπως το Κίσινάου, αυτή η πόλη υπάρχει και σήμερα και είναι η πρωτεύουσα του κράτους της Μολδαβίας, η σημερινή. Υπήρχε τότε μεγάλη κοινότητα εκεί, ελληνική, αλλά κυρίως βέβαια η μεγαλύτερη ήταν στην Οδυσσό, όπου σε απογραφή του 1820 που βρήκα, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Οδυσσού ήταν Έλληνες. Σε εκείνα τα μέρη ζούσε και ο μεγάλος Ρώσος ποιητής, ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο οποίος τα χρόνια εκείνα, με την αρχή της Επανάστασης, έδειξε μεγάλα φιλελληνικά αισθήματα, έγραψε πολλά ποιήματα υπέρ της Επαναστάσεως. Αργότερα ήταν και αυτός λίγο απογοητευμένος από τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις των επαναστατών στην Ελλάδα. Οι μαχητές του, λοιπόν, οι επιζώντες μαχητές του Ιψηλάντη που περνάν στη Ρωσία βρίσκουν ελληνικές κοινότητες που τους προσφέρουν βοήθεια. Μένουν το χειμώνα 21-22 σε εκείνα τα μέρη και από το 22 σκέφτονται ότι κάτι πρέπει να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Ένα μεγάλο κομμάτι έμεινε στις περιοχές αυτές. Ο λόγος είναι ότι οι Ρώσοι τους δώσαν άδεια να μείνουν, τους δώσαν άδεια να κτίσουν και σπίτια. Ήταν αυτοί μάλλον οι οποίοι είχαν και κάπως τα οικονομικά μέσα να το κάνουν. Αλλά οι μαχητές, οι Ελλαδίτες που είχαν έρθει, που είχαν τρέξει στον Αλέξανδρο Ιψηλάντη από την Ελλάδα όταν μάθανε για την Επανάσταση, όπως και διάφοροι ναυτικοί που ήταν στα μέρη της Μαύρης Θάλασσας, αυτοί θέλαν να συνεχίσουν τον αγώνα που αρχίσανε εκεί, με το σκεπτικό ότι ναι, χάσαμε την πρώτη μάχη, αλλά θέλουμε να κερδίσουμε την Επανάσταση. Έτσι, το Σεπτέμβριο του 22, 1000 με 1200, από ό,τι ξέρουμε από τις πηγές, αναχωρούν για την Δυτική Ευρώπη. Η πρώτη φάση της πορείας τους, διότι πρόκειται για πορεία, δεν είχαν άλογα, μάλλον τους τα είχαν πάρει. Αυτά που είχαν στη διάθεσή τους ήταν καρότσα που τους είχαν δώσει οι ελληνικές κοινότητες μαζί με λίγα χρήματα. Είχαν μαζί τους διαβατήρια, ρωσικά διαβατήρια, που γράφανε ως προορισμό του ταξιδιού τη Μασσαλία. Αρχίστε λοιπόν την πορεία στις περιοχές που πια δεν υπήρχαν ελληνικές κοινότητες, πηγαίνοντας σε διεύθυνση, το είδατε στο χάρτη, διεύθυνση βόρειο-δυτική, προς την Πολωνία, αποφεύγοντας οπωσδήποτε τα αυστριακά σύνορα. Και φτάνουν εξαντλημένοι στην Πολωνία με μία από πρώτη φάση που ήταν πολύ οδυνηρή για αυτούς. Στην Πολωνία, η Πολωνία εκείνα τα χρόνια ήταν υπό ρωσική διοίκηση. Και ο διοικητής της Πολωνίας, αυτό που βλέπετε εδώ είναι η παλιά πόλη
σε σημερινή κατάσταση της Πολωνίας, αλλά μοιάζει πολύ με την παλιά πόλη τότε, εδώ και 200 χρόνια. Εδώ λοιπόν ζούσε ο διοικητής της Πολωνίας, αδελφός του Τσάρου της Ρωσίας. Τον βλέπουμε εδώ στην επόμενη φωτογραφία, μάλλον στο σχέδιο, ο Κωνσταντίν Παύλοβιτς, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τους φυγάδες από την Μολδοβλαχία, προσφέροντάς του πολύ καλή φιλοξενία, υλική βοήθεια και ενθαρρύνοντας αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν την πορεία τους παρόλες τις αντιξοότητες που είχαν συναντήσει για να φτάσουν στην πατρίδα τους. Και εδώ βλέπετε τώρα τα περίεργα της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων. Η επίσημη ρωσική στάση απέναντι στην Επανάσταση ήταν σαφώς αρνητική. Ο Τσάρος είχε τους λόγους του, είχε υπογράψει στην Βιέννη μια συμφωνία με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις και δεν μπορούσε να είναι υπέρ της ελληνικής επαναστάσεως. Αλλά ο αδελφός του ήταν ακριβώς το αντίθετο. Βοηθάει λοιπόν τους Έλληνες εκεί να ξεκουραστούν, τους προσφέρει φαγητό, ιατρική περίθαλψη και αυτοί την είχαν ανάγκη. Γιατί πριν φτάσουν στον Παύλοβιτς, περάσανε περιοχές με χειμώνα, είχαν αρρώστιες, πεινούσαν και περίπου 800 από αυτούς χάσαν τη ζωή τους. Φανταστείτε τώρα τους σχετικούς αριθμούς. Φεύγουν 1.000 με 1.200 και 800 μένουν στο δρόμο στην πρώτη φάση της πορείας, που είναι πάνω από 1.000 χιλιόμετρα. Τα καταφέρουν όμως να περάσουν το υπόλοιπο της Πολωνίας και να φτάσουν στα γερμανικά σύνορα, τα οποία ανοίγουν και έτσι βλέπουν μπροστά τους μεγάλες πόλεις που έχουμε και σήμερα, τη Δρέσδη, τη Λειψία, και από εκεί στρίβουν προς τον νότο με σκοπό να φτάσουν στα ελβετικά σύνορα και να περάσουν για να συνεχίσουν στη Γαλλία. Οι φιλελληνικοί σύλλογοι γερμανικοί είχαν κάνει καλή προεργασία. Ήταν ειδοποιημένοι ότι επρόκειτο να έρθουν αυτοί οι Έλληνες της Μολδοβλαχίας, οι φυγάδες, και τους περιμένανε να τους βοηθήσουν στον υπόλοιπο δρόμο που θα κάνανε προς τον νότο. Ο γερμανικός φιλελληνισμός ήταν έντονος εκείνα τα χρόνια. Είχε δημιουργηθεί ένα δίκτυο υποστήριξης στην Επανάσταση, στην Ελλάδα, της Ελλάδος, από γερμανούς πολίτες, και αυτό το δίκτυο το χρησιμοποιούσαν και διάφοροι Γερμανοί για να μεταφερθούν από τη Γερμανία στην Ελλάδα αυτοί που θέλουν να πολεμήσουν μαζί με τους Έλληνες επαναστάτες. Επομένως, οι πολίτες οι Γερμανοί που βλέπανε αυτούς τους ταλαιπωρημένους φυγάδες από την Οδυσσό, από την Μολδοβλαχία, τους κοιτούσαν με συμπάθεια. Το ξέρουμε από αυτά που οι ίδιοι λέγανε αργότερα στους φιλέλληνες της Ελβετίας, ότι γενικά άλλαξε για μας το φίλο στην Γερμανία όταν περάσαμε τα σύνορα, διότι από εκεί είδαμε μπροστά κόσμο οι οποίοι μας συμπαθούσαν. Μερικές εβδομάδες χρειαστήκαν να περάσουν στον άξονα βορρά-νότου, το γερμανικό, και να φτάσουν προς τον νότο της Γερμανίας, στην πόλη που υπάρχει και σήμερα, είναι πολύ γνωστή, το πανεπιστημιακή πόλη, το Τούμπιγκεν, όπου από εκεί αρχίζει το τελευταίο κομμάτι του δρόμου. Είναι μια αλυσίδα από υποσταθμούς υποστήριξης, κάθε 20 με 30 χιλιόμετρα ένας από τον άλλον, που τους περιμένανε φιλελληνικοί σύλλογοι, να ξεκουραστούν, να τους δώσουν κάτι να φάνε και ένα ζεστό κρεβάτι να κοιμηθούν. Φτάνουν 160
Σκεφτείτε, από τους 1.200, 160 φτάνουν στα ελβετικά σύνορα. Τον Ιανουάριο του 23, μιλάμε για αρχή Ιανουαρίου, καταλαβαίνετε τι συνθήκες κλιματολογικές επικρατούσαν, χιόνι και πάγος. Ήταν όλοι ανώνυμοι αυτοί οι επαναστάτες. Όχι, υπήρχαν δύο επώνυμοι. Και τους αναφέρω εδώ, ήταν ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός. Θα τον έχετε ακούσει, αυτοί που μένουν στη Γενέβη, διότι έμεινε στη Γενέβη ο Ρίζος Νερουλός μερικά χρόνια. Έγινε στενός συνεργάτης του Καποδίστρια και στην πρώτη κυβέρνηση του Καποδίστρια έγινε υπουργός εξωτερικών. Ήταν ένας λόγιος. Πριν φύγει από την Μολδοβλαχία, είχε μια μεγάλη θέση στην διοίκηση της Μολδοβλαχίας. Λεγόταν Ποστέλνικος, δηλαδή ένα είδος πρωθυπουργού, θα λέγαμε. Είχε φέρει και τα δυο παιδιά του και μαζί με τους άλλους πέρασε και αυτό στα σύνορα. Και ο δεύτερος ήταν ένας στρατιωτικός, ο Κωνσταντίνος Δούκας, στον οποίο ο Υψηλάδης είχε δώσει τον τίτλο του στρατηγού και τσακώθηκε όμως με τον Δούκα κατά τη διάρκεια, δυστυχώς κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, και ο Δούκας εγκατέλειψε τον αγώνα, πέρασε στην Ρωσία και όταν είδε την ομάδα τη μεγάλη αυτή να κατευθύνεται προς τη Δυτική Ευρώπη, πήγε και αυτός μαζί τους και έφτασε στην Ελβετία. Αυτοί είναι οι δύο επώνυμοι που ξέρω. Οι άλλοι από τους 160 ήταν τα παλικάρια του Υψηλάντη, οι οποίοι θέλανε ένα μάλλον πράγμα να διασχίσουν αυτή την Ελβετία το γρηγορότερο. Βλέπετε, περάσαν από αυτό το σημείο, είναι η πόλη Σαφχάουζεν, και κατευθυνθήκανε στο επόμενο καντόνι που είναι της Ζυρίχης, για να πάρουν διεύθυνση νότιο-δυτική, δηλαδή να περάσουν στη Γενέβη, που είμαστε εδώ, και από εκεί στα γαλλικά, στη Γαλλία. Και όντως, φτάνουν οι πρώτες ομάδες, λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές τις ελβετικές. Μια πόλη που βλέπουν μπροστά τους είναι το Winterthur, έπειτα βέβαια η Ζυρίχη. Ποια είναι η Ελβετία όμως εκείνη της εποχής? Ήταν μια φτωχή χώρα. Είχε 2 εκατομμύρια κατοίκους, μικρή χώρα βέβαια, και 60% του πληθυσμού ήταν αγρότες. Λίγα χρόνια πριν, το 1815-18, λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση, επεκράτησε στην Ελβετία ο χειρότερος λοιμός της ιστορίας της. Με αποτέλεσμα να έχει αυξημένη θνησιμότητα εκείνα τα χρόνια και με άλλο αποτέλεσμα μεγάλη μετανάστευση νέων προς τη Δυτική Ευρώπη, προς την Βόρεια και Νότια Αμερική, αλλά και προς τη Ρωσία, για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Δηλαδή η χώρα αυτή δεν μπορούσε να θρέψει τον πληθυσμό της. Ποιος ήταν ο λόγος? Το 1815 έγινε μια μεγάλη απότομη κλιματική αλλαγή. Μιλάμε σήμερα για το κλίμα. Να ένα παράδειγμα όπου το κλίμα έχει μια σοβαρή επίπτωση. Η κλιματική αυτή αλλαγή είχε διάφορες αιτίες, αλλά μία από τις βασικές, ίσως η βασικότερη, ήταν η έκρηξη ενός τεράστιου ηφαιστείου στην Ινδονησία, με το όνομα Ταμπόρα. Αυτή έχει αναλυθεί ήδη ως τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι ήταν ίσως η μεγαλύτερη ηφαιστειακή έκρηξη που υπήρξε στον πλανήτη στους ιστορικούς χρόνους. Το αποτέλεσμα, αυτά τα χρόνια επικρατούσαν τέτοιες καιρικές συνθήκες που η γεωργία είχε καταστραφεί πια. Ο Καποδίστριας μιλάει στον τσάρο της Ρωσίας και τότε η Ελβετία παίρνει τη μεγαλύτερη βοήθεια που πήρε ποτέ εκείνα τα χρόνια για να αντιμετωπίσει την άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόταν, 100.000 ρούβλια.
Ας περάσουμε τώρα και στο πολιτικό θέμα. Το 1823 που μπαίνουν οι φυγάδες, η χώρα βρίσκεται κάτω από έντονη πολιτική πίεση, κυρίως της Αυστρίας, με τον Μέτερνιχ που ήταν καγκελάριος, να απειλεί την Ελβετία με μια διπλωματική νότα που έστειλε 15 Μαρτίου, λέγοντας ότι αν δεν σταματήσει η Ελβετία να δέχεται επαναστάτες, τους οποίους αποκαλεί και τρομοκράτες ξένων κρατών, τότε η Αυστρία θα αναγκαστεί να επέμβει στρατιωτικά, δηλαδή μιλάμε εδώ για όχι τόσο διπλωματική γλώσσα, και η χώρα, η Ελβετία, θα χάσει όλα αυτά που είχε κερδίσει με τη συνθήκη της Βιέννης, δηλαδή την ένοπλη ουδετερότητα. Καταλαβαίνετε ότι οι αρχές είχαν έρθει σε μεγάλο δίλημα και οι 160 Έλληνες που είχαν περάσει ήταν μέσα σε αυτό το σχέδιο των απειλών του Μέτερνιχ. Αλλά αυτό που δεν περιμένανε ήταν να τους κλείσει η Γαλλία τα σύνορα. Και αυτό ένα αποτέλεσμα αυτής της πιέσεως από την Αυστρία. Η Γαλλία ειδοποιεί λοιπόν τις ελβετικές αρχές ότι αυτοί οι Έλληνες δεν θα περάσουν στην Μασσαλία. Σοκ για αυτούς. Οι Ρώσοι τους είχαν δώσει τα διαβατήριά τους. Και αυτά τα διαβατήρια, σε κάθε μεγάλη πόλη που περνούσαν οι φυγάδες, πηγαίνανε να βρουν το γαλλικό προξενείο, και το οποίο θεωρούσατε διαβατήρια που γράφανε «Ναι, αυτοί πηγαίνουν στην Γαλλία, στο λιμάνι της Μασσαλίας». Εδώ τα πράγματα ανατρέπονται. Τα σύνορα κλειστά, οι φυγάδες αποκλεισμένοι. Χωρίς να το θέλουν, γίνονται από φυγάδες πρόσφυγες. Το πρόβλημα το έχουν τώρα στα χέρια τους περίπου 100 φιλελληνικοί σύλλογοι, οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί στην Ελβετία από το 1821 αρχίζοντας, με πρώτο νομίζω χρονικά το σύλλογο της Βέρνης. Αυτοί οι σύλλογοι έπρεπε τώρα να βρουν τους τρόπους ώστε να έχουν οι φυγάδες μια παραμονή στη χώρα αυτή, περιμένοντας να ανοίξουν κάποτε, να αλλάξει κάποτε η γνώμη η γαλλική κυβέρνηση και να ανοίξει τα σύνορα. Τους χωρίζουν λοιπόν σε ομάδες, οι ελβετικοί σύνοροι, σύλλογοι, τους χωρίζουν σε ομάδες και τους τοποθετούν, τους στέλνουν σε διάφορα χωριά, σε διάφορες πόλεις. Οι ομάδες ήταν μικρές, 10-20 άνθρωποι, καθόταν μια-δυο εβδομάδες στην πόλη Α, έπειτα πηγαίναν στο χωριό Β. Η ιδέα ήταν να μην μένουν πάντα στο ίδιο μέρος για να μην συνηθίσουν. Είχαν μια άψογη περιποίηση, πολλοί Ελβετοί τους παίρναν στα σπίτια τους για φιλοξενία. Μένανε σε πανδοχεία. Όλα αυτά πληρωμένα από τους φιλελληνικούς συλλόγους. Σε 29 πόλεις και χωριά μέτρησα ότι μείνανε Έλληνες εκείνη την εποχή. Η υποστήριξη από τους πολίτες ήταν θερμή, ήταν ειλικρινής. Πηγαίνανε να τους γνωρίσουν και να μιλήσουν μαζί τους. Αλλά εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, είναι το γλωσσικό. Να φανταστείτε ότι όταν πέρασαν οι πρώτες ομάδες και περάσαν από την πόλη του Βίντετουρ, εκεί υπήρχε ένας φυσικά σύλλογος φιλελληνικός, με πρόεδρο έναν λόγιο, τον κύριο, ήταν και επιθεωρητής των σχολείων της πόλης, τον κύριο Γιώχαν Τρόλ. Ο κύριος Τρόλ βλέπει λοιπόν να περνάνε αυτοί οι άνθρωποι μπροστά από το σπίτι του. Φτάνουν στο σπίτι του, βγαίνει έξω να τους χαιρετήσει. Ήταν ειδοποιημένος, ήξερε ότι επρόκειτο αυτές οι ομάδες να περάσουν από την πόλη του. Βγαίνει έξω να τους χαιρετήσει και κάνει ένα μικρό λόγο. Σε ποια γλώσσα?
στα αρχαία ελληνικά. Ο ίδιος γράφει αργότερα στα προμνημονεύματά του ότι μάλλον δεν καταλάβανε πολλά πράγματα από αυτά που τους έλεγα. Ένας όμως έπιασε ορισμένες λέξεις. Και φωνάζει στους άλλους, αδέλφια, ο Κύριος μιλάει ελληνικά. Και γράφει ο τρόλ, και τότε όλοι γονατίσαν μπροστά μου, όχι για να με προσκυνήσουν, αλλά από την συγκίνηση που νιώσαν να ακούσουν ένα ξένο να μιλάει τη μητρική τους λαλιά. Σαν παράδειγμα σας λέω αυτό. Οι σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Ελβετών είναι παλιές, από την αρχαιότητα. Βέβαια, ένα μέρος της ελβετικής κοινωνίας είχε κλασική παιδεία από τα γυμνάσια που παρακολουθήσαν. Οι κοινωνικές ελίτ ήταν αυτές οι οποίες δημιουργήσαν τους συλλόγους, διότι πρακτικά οι συλλογοί δημιουργηθήκαν από μικρές ομάδες φίλων. Πολλοί από αυτούς ήταν λόγοι, άλλοι ήταν ανώτεροι στρατιωτικοί, άλλοι ήταν απλά φιλέλληνες που γνωρίζαν την κατάσταση στην Ελλάδα. Και αυτοί οι 5-10 άνθρωποι φτιάχνανε σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, ένα φιλελληνικό σύλλογο. Αποφασίστηκαν όλοι αυτοί οι σύλλογοι να κάνουν το σύλλογο της Ζυρίχης, αυτόν που θα έπαιρνε τις μεγάλες αποφάσεις για το management. Αλλά αυτοί οι σύλλογοι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ δυναμικοί, είχαν γράψει πολλά φυλάδια, μοιράζαν στον κόσμο, μαζεύανε χρήματα, μαζεύανε ρούχα, μαζεύανε ιατρικό υλικό, φάρμακα για τον αγώνα στην Ελλάδα. Αυτοί οι σύλλογοι είχαν μαζί τους, είχαν σκοπό, βέβαια, την βοήθεια της Επανάστασης στην Ελλάδα. Όταν ήρθαν 160, ήταν φυσικό αυτοί οι σύλλογοι να ασχοληθούν με τους ανθρώπους. Πώς όμως να δώσουν το μήνυμα στον απλό αγρότη, μιλήσαμε για 60% αγροτικό πληθυσμό, το μήνυμα ότι εκεί, σε εκείνη τη μακρινή χώρα, γίνεται μια επανάσταση που πρέπει να βοηθήσουμε. Εδώ βοήθησε η Εκκλησία στην Ελβετία, τόσο η Καθολική όσο και οι διαμαρτυρόμενοι, η οποία μετέφερε το μήνυμα από τις κοινωνικές ελίτ στον κόσμο, που δεν μπορούσε να κάθε μέρα να διαβάζει τις προκηρύξεις που γράφανε οι σύλλογοι, πάρα πολύ ωραίες, αλλά οι αγρότες το βράδυ με το κερί δεν θα διαβάζαν τέτοιες προκηρύξεις. Την Κυριακή όμως πηγαίνανε στην εκκλησία και ακούγαν από τον άμβονα τα κηρύγματα που αναφέραν τον αγώνα των Ελλήνων. Ήταν και αυτός ένας πυλώνας υποστήριξης. Εδώ και την τελευταία φορά η κυρία Μονταντό έδωσε την πρώτη παρουσίαση, η φετινή, στο σύλλογό σας με θέμα το φιλελληνισμό. Και έτσι δεν χρειάζεται να μιλήσω πολύ περισσότερο για το φιλελληνισμό, αλλά απλώς να τονίσω ότι η ελβετική φιλανθρωπία έπαιξε επίσης ένα μεγάλο ρόλο, όπως και ο καλλιτεχνικός κόσμος, που είχε δημιουργήσει θεατρικές παραστάσεις, έδινε κονσέρτα, έκανε εκθέσεις για τον αγώνα. Ο τύπος ήταν σαφέστατα φιλοελληνικός και αυτοί κάνανε συχνά προκηρύξεις και μοιράζανε στον κόσμο. Βλέπετε εδώ το κράτος δεν είχε, οι ελβετικές αρχές κρατούσαν απόσταση, αλλά αφήνανε όλη την πυραμίδα του φιλοελληνισμού ελεύθερη να βοηθήσει και τον αγώνα στην Ελλάδα, αλλά και αυτούς τους 160 που είχαν πέρασει στα σύνορα. Στη Ζυρίχη οι Έλληνες συναντούν πολύ κόσμο που έρχεται να τους δει από περιέργεια, να τους μιλήσει. Θα μου πείτε τώρα σε ποια γλώσσα. Αρκετοί από τους φυγάδες ήταν ναυτικοί. Είχαν ταξιδέψει στη Μαύρη Θάλασσα κυρίως επάνω, αλλά και σε λιμάνια της Μεσογείου και μιλούσαν μια-δυο ξένες γλώσσες κάπως, κυρίως ιταλικά, και μπορούσαν να συνονιθούν.
Εκείνοι όμως οι φιλέλληνες που είχαν κλασική παιδεία και ξέραν αρχαία ελληνικά, ως ένα μεγάλο βαθμό, είχαν μπορέσαν και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, σε λίγες εβδομάδες, να πιάσουν τη μέθοδο, τον τρόπο της νεοελληνικής και να συνεργηθούν καλύτερα από τον κύριο Τρόλο, ο οποίος τους μίλησε κλασικά αρχαία. Έτσι, στη Ζηρίχη έχουμε έναν πολύ δραστήριο εκδότη, τον κύριο Μπίρκλι, ο οποίος συγκεντρώνει τις πληροφορίες από τους ανθρώπους αυτούς, μιλάει ο ίδιος με τους αγωνιστές, ακούει τις ιστορίες τους και αυτός καταγράφει τις μαρτυρίες. Έχουμε λοιπόν ένα βιβλίο που τυπώθηκε το 1823, όταν ακόμη οι άνθρωποι ήταν εδώ. Και γράφει μέσα κάπου 140 ονόματα, με αρκετά από αυτά με τόπους καταγωγής, και τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι σε λίγες γραμμές, με λίγες φράσεις, λέγαν τον πόνο τους, λέγαν τι τράβηξαν στον αγώνα στη Μοντοβλαχία, πώς χάσανε τους 800 φίλους τους στην πρώτη φάση της πορείας. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο του Μπίρκλι. Να, δύο παραδείγματα φιλελλήνων. Ο κύριος Τρόλ, για τον οποίο μίλησαν, είναι τούτος εδώ. Ο Λόγιος στο Βίντερ του, ο Γιώχαν Τρόλ. Και στη Ζηρίχη, εδώ η κινητήριος δύναμη ήταν ο κύριος Γιώχαν Κόναρντ φον Ορέλι, ένας Λόγιος. Έγινε γνωστός διότι όταν φτάσαν οι Έλληνες στη Ζηρίχη, μόλις είχε τελειώσει τη μετάφραση του έργου του Αδαμαντίου Κοραή, θα το έχετε ακούσει, «Παρενέσεις πολιτικέ προς τους Έλληνας». Το μεταφράζει στα γερμανικά και ήταν έτοιμος να το τυπώσει όταν έρχονται οι πρώτοι από την Μολδοβλαχία. Και ευτυχώς που άρχισε λίγο να το τυπώσει, διότι μπορεί, επωφελείται και βάζει σε αυτό το έργο του Κοραή, τη μετάφραση του έργου του Κοραή, μερικές πληροφορίες για τους φυγάδες της Μολδοβλαχίας. Τώρα θα σας δείξω και μερικά μέρη που μείναν, τα οποία πήγα και είδα. Εδώ βλέπετε ένα κτίριο στην παλιά πόλη της Ζηρίχης, στο Νίντερντορφ. Ήταν τότε ένα πανδοχείο εδώ και 200 χρόνια. Σήμερα είναι ένα ξενοδοχείο και έχει το ίδιο όνομα. Λεγόταν Πανδοχείο Γύρσον και σήμερα λέγεται Ξενοδοχείο Γύρσον. Δεν άλλαξε τίποτε για 200 χρόνια. Η αρχιτεκτονική μορφή είναι η ίδια όπως ήταν τότε, διότι έχω τα σχέδια του Πανδοχείου αυτού του 1800, δεκαετία του 1820. Εδώ μπροστά, δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία, βέβαια το εσωτερικό του είναι διαφορετικό, αλλά έχει, όπως και τότε, έχει δωμάτια. Εδώ μείναν αρκετοί από τους φυγάδες. Άλλοι μείνανε σε στρατιωτικά κτίρια. Και χαιρόταν πάρα πολύ, διότι κάναν ασκήσεις μαζί με τους Ελβετούς στρατιώτες. Εδώ μπροστά υπάρχει μια μεγάλη πλατεία και σήμερα και συγκεντρωνόταν ιδίως τα βράδια πάρα πολλοί οι οποίοι θέλαν να γνωρίσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ανταλλαγή πληροφοριών, τέλος πάντων με τον τρόπο που μπορούσαν να συνεννοηθούν. Θέλω δύο λεπτά να σας διαβάσω λίγα από αυτά που έγραψε ο Τρόλ πρώτα στο Βίντεο του και έπειτα από τη Ζηρίχη. Λοιπόν, γράφει ο Τρόλ για τους φυγάδες. Το κυριότερο για μας εννοεί τους φιλελληνικούς συλλόγους στην Ελβετία. Το κυριότερο για μας ήταν να κρατήσουμε μακριά τους κινδύνους και τον πειρασμό της απραξίας και να δημιουργηθεί μέσα τους η θέληση να ασχοληθούν με κάτι. Ήταν ευτύχημα ότι σε πολλούς ξύπνησε μέσα τους μια έμφυτη αίσθηση για καλλιτεχνικές δημιουργίες, με τρίχες από αλογοουρές,
έπλεκαν δαχτυλίδια, βραχιόλια, σταυρούς, τα πουλούσαν και έτσι έπεφταν στις τσέπες τους λίγα ή περισσότερα χρήματα. Πολλοί Ελβετοί καλούσαν τους Έλληνες στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες να γεμίσουν τις ώρες τους με κάτι πρακτικό, να δημιουργήσουν κοινωνικές επαφές και να μείνουν μακριά από τον πειρασμό της απραξίας. Βλέπετε, αυτά τα γράφει ο πρόεδρος του Φιλελληνικού Συλλόγου. Και λίγο αργότερα είναι άνθρωπος που παρακολουθεί και προσπαθεί να καταλάβει και τον χαρακτήρα αυτών των ξένων. Και γράφει λίγο αργότερα κάτι που του έκανε εντύπωση. Η υπερβολικά ταπεινή δουλοπρεπής συμπεριφορά, η τόσο διαφορετική από τη δική μας, είναι φαίνεται έθιμο ανατολίτικο, που απορρέει από τη σχέση του Ραγιά προς τον Πασά του. Αυτό του κάνει εντύπωση. Όσο για τη σκληρή επίκριση, συνεχίζει ο Τρόλ, σχετικά με τον κακόφημο δόλο των Ελλήνων, δεν πέρασαν απαρατήρητα από μένα μερικά περιστατικά που την επιβεβαιώνουν. Αυτά όμως δεν ήταν αρκετά πιστικά για να με κάνουν να αμφιβάλλω ότι υπήρχε ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για αυτό το λαό. Ένας λαός δεν μπορεί να γίνει διεφθαρμένος όταν επί αιώνες κάθε πολίτης είναι καθημερινά υποχρεωμένος να κρύβει τα υπάρχοντά του και να ψάχνει τρόπους να σώσει τις εισπράξεις του από τη μανία της ληστείας που έχουν οι βάναυσοι άρχοντες που τον καταπιέζουν. Μόνο με δόλο αντιμετωπίζεται η βία. Στη Ζυρίχη έχουμε κάποιον άλλον που γράφει. Αυτός είναι ένας ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του Καντονίου. Και αυτός κάνει μερικές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Θα σας διαβάσω γρήγορα μερικές φράσεις από αυτά που έγραφε. Όλοι τους, μιλάει για τους φυγάδες, δείχνανε ιδιαίτερη αγάπη για τα μικρά παιδιά, τα οποία τους πολιορκούσαν κυριολεκτικά κάθε μέρα και τους έφερναν όλων των ειδών τα φαγόσιμα. Ενώ οι Έλληνες από τη μεριά τους προσπαθούσαν να μάθουν στα παιδιά το ελληνικό αλφάβητο. Κυρίως τα βράδια έρχονταν να δουν τους πρόσφυγες πολύ ενήλικοι και από διάφορα κοινωνικά στρώματα που παρατηρούσαν ενδιαφέρον τις φυσιογνωμίες τους και προσπαθούσαν να συνονοηθούν μαζί τους για να μάθουν τις ιστορίες τους. Και τέτοιες ιστορίες περιέχει αυτό το βιβλίο, το οποίο μετέφρασα από τα γερμανικά στα ελληνικά στο βιβλίο μου. Περιέχει ενδιαφέρουσες μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων που δεν ήταν γνωστές ως τώρα στην Ελλάδα. Ο κύριος Μπίρκλι είναι αυτός που έχει τις περισσότερες μαρτυρίες και γράφει σαν παράδειγμα μία μαρτυρία ενός χωρικού από την Ελλάδα που του περιγράφει την κατάσταση στην οποία ζούσε το χωριό του κάτω από την τουρκική διοίκηση. Οι Τούρκοι άρπαζαν στο χωριό ό,τι ήθελαν. Αν για παράδειγμα είχε κάποιος ωραίες κότες, όπως μας έλεγε ο φοιτητής, λέει ο Ελβετός που περιγράφει, θα του τις έπαιρνε ο Τούρκος. Αν είχε κάποιος μια γυναίκα που άρεσε στον Τούρκο ή ιδιαιτέρως όμορφα παιδιά, θα εξαφανίζονταν και αυτά χωρίς κανένας να τολμά να ψάξει τι απέγιναν. Δίνανε έτσι στους φιλέλληνες μια εικόνα της πραγματικότητας που επικρατούσε 400 χρόνια στην πατρίδα τους για την ελευθερία της οποίας πολεμούσαν. Αυτοί ήταν οι μέσοι Ελβετοί πολίτες. Εδώ είναι μια γκρούπα στο καντόνι της Ζυρίχης, βλέπετε πίσω τη λίμνη, οι οποίοι πηγαίναν τα βράδια να δούνε ποιοι ήταν αυτοί οι περίεργοι άνθρωποι. Πρώτη φορά στη ζωή τους βλέπαν Έλληνες και προσπαθήσαν να συνοηθούν, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο για να μάθουν από πού ήρθαν και πού πηγαίνουν. Είναι Ελβετοί πολίτες στη λίμνη, τυπικές ενδυμασίες στις αρχές του 19ου αιώνα. Ένα άλλο παράδειγμα φιλοξενίας
Μπήκα στο Τσόφιγγεν, στο καντόνι του Άργαου. Αυτό είναι το σπίτι που μέναν τότε. Ανήκε στη συντεχνία, σε μια συντεχνία, στη συντεχνία των σκοπευτών της πόλης. Είναι το ίδιο σπίτι αρχιτεκτονικός όπως σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτε, μόνο το εσωτερικό του φυσικά. Εδώ μέναν και σε εκείνο το άλλο σπίτι αριστερά, που ήταν το, ανήκε στη συντεχνία των κρεοπονών, εδώ είχαν το φαγητό τους. Γι' αυτό είναι ακριβώς το ίδιο που ήταν 200 χρόνια πριν. Εδώ τους βάλαν οι Φιλέλληνες να κάνουν δουλειές στο στρατόνα της πόλης. Και δείξαν τέτοιο ενδιαφέρον για τη δουλειά αυτή που κάναν εντύπωση στους Φιλέλληνες. Καθαρίζαν τα όπλα, καθαρίζανε τα σπαθιά, τα τουφέκια, τους άλλους μηχανισμούς, τους στρατιωτικούς. Στο τέλος λοιπόν τους δώσανε και 100 φράγκα για αυτή τη δουλειά που κάνανε. Οι ίδιοι ήταν τόσο ευγνώμονες για την βοήθεια που δώσαν οι Ελβετοί, που φεύγοντας στο τέλος σκεφτήκαν να τους κάνουν ένα δώρο και φτιάξανε με το σουβιά τέτοια πλοία, όπως και σε άλλες πόλεις και χωριά. Πήγα και το φωτογράφησα αυτό, είναι σήμερα στο μουσείο της πόλης, είναι μαζί με ένα άλλο τούτο, είναι, σας φαίνεται ίσως μικρό, αλλά το ύψος του ιστίου είναι 1,80 μέτρα, είναι μεγάλο. Με τα κανόνια του, το μόνο που δεν είναι, έγινε εδώ και 20 χρόνια μια πολύ καλή συντήρηση από ειδικούς του παλιού ξύλου και είναι σήμερα σαν καινούριο. Είναι το κόσμημα του μουσείου της πόλης, μαζί με ένα άλλο που είναι δίπλα του, που είναι κάπως μικρότερο. Και πώς το ονομάσαν οι Έλληνες αυτό το πλοίο που δωρήσανε? Ελευθερία. Συγκινητικό. Να λοιπόν και τα πορτρέτα τους. Κάποιος καλλιτέχνης στη Ζυρίχη, ένας σκητσογράφος, τους ζωγραφίζει. Εδώ έχουμε, δεν έχουμε τα ονόματα τους εδώ, σε αυτό το πορτρέτο, έχουμε μόνο τους τόπους καταγωγής. Αν προσέξετε τα ρούχα τους, είναι χειμωνιάτικα. Ασφαλώς δεν είναι δικά τους. Είναι αυτά που τους δώσαν οι Ελβετοί όταν περάσαν τα σύνορα. Γούνες, χοντρά ρούχα για να προστατευτούν από το κρύο. Διότι φτάσαμε σε αυτή τη χώρα, σας είπαμε, πάγο και χιόνι. Και ο Γιώχαν Τρόλ γράφει στα απομνημονεύματά του, όταν φτάσαμε μπροστά στο σπίτι μου, είδα ότι πολλοί ήταν σχεδόν γυμνοί μέσα σε εκείνο το πάγο. Βλέπετε ότι δεν ήταν όλοι νέοι. Έχετε εδώ ασπρομάλιδες, γκριζομάλιδες. Υπάρχουν και νέοι βέβαια, αλλά δεν ήταν. Στους επαναστάτες υπήρχαν και μεγάλες ηλικίες. Εδώ είναι μια επίσης του ίδιου καλλιτέχνη από το προηγούμενο, μια εικόνα που δίνει, που έχει ενδιαφέρον γιατί επιβεβαιώνει κάτι που είχαν προσέξει και οι Ελβετοί, οι Φιλέλληνες, οι παρατηρητές. Είχαν προσέξει ότι ανάμεσα σε αυτή την ομάδα στους 160 υπήρχαν αντιπάθειες. Ήταν μερικοί οι οποίοι δεν μιλούσαν με τους άλλους και φτάνανε σε μερικές οξύτητες μερικές φορές. Και εδώ έχουμε λοιπόν ένα παπά, τον ξέρουμε, είναι ο Παπαθανάσης από τις Θερμοπύλες. Ήταν ο μόνος παπάς. Να προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα ανάμεσα σε έναν Ιδραίο, είναι τούτος εδώ, και έναν Σπαρτιάτη που έχουν τραβήξει τα μαχαίρια τους, έτοιμοι να ρηχθούν ένας επάνω στον άλλον. Αυτό το είχα προσέξει και αυτές οι διχόνια, η αιώνια, το μεγάλο πρόβλημα, είχαν οδηγήσει σε ένα από τα πλοία επιστροφής να γίνει σε μια μεγάλη σύραξη και καταστροφές στο πλοίο. Υπήρξε και μια
δικαστική έρευνα αργότερα στη Γαλλία για αυτό το θέμα. Βρήκα στη Μασσαλία όλα τα στοιχεία και κουνάει κανείς το κεφάλι του πώς είναι δυνατόν. Πάνε να πολεμήσουν ένα κοινό εχθρό και πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ορμάει ο ένας πάνω στον άλλο. Τα γνωστά. Να και προσωπογραφίες. Υπάρχουν τέσσερες τέτοιες. Εδώ είναι ένας με τα ονόματά τους από κάτω, Δημήτριος Στράτης. Αυτός είναι από την Κωνσταντινούπολη. Και δεξιά ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, διότι έρχεται από ένα χωριό που έχω και εγώ ρίζες, από τη μακρινίστα του Πηλίου. Αυτός κάνει εντύπωση σε όλους οι οποίοι τον συναντούν, διότι έχει μία, γράφουν οι Ελβετοί, πάρα πολύ μεγάλη φυσική δύναμη και οι άλλοι, οι συνάδελφοί του, μιλούν για αυτόν με τα καλύτερα λόγια. Δηλαδή ήταν πρώτος στη μάχη, έκανε θαύματα και είχε καταφέρει να μην τραυματιστεί. Το μόνο δύσκολο με αυτόν ήταν η συνεννόηση, διότι ήταν πολύ βαρύκος. Φτάνουμε λοιπόν στην εποχή, το Μάιο του 23, όπου ο Γάλλος πρόξενος ειδοποιεί επιτέλους τις ελβετικές αρχές ότι η Γαλλία ανοίγει τα σύνορα. Καταλαβαίνετε τι χαρά θα είχαν οι άνθρωποι εκείνοι. Οι πρόσφυγες επομένως συγκεντρώνονται σε γκρούπες σιγά σιγά στη Γενέβη. Στη Γενέβη ζει εκείνα τα χρόνια ο Καποδίστριας. Ο Ρίζος Νερουλός έχει φτάσει στη Γενέβη και μένει εκεί με τα μένει εκείνα τα χρόνια επίσης εκεί, αλλά και στην Ιταλία. Ένας άλλος που δεν ήξερα όταν έγραψα το βιβλίο ότι ζούσε στη Γενέβη εκείνα τα χρόνια ήταν ο Κάλβος, ο ποιητής, ο Ανδρέας Κάλβος. Αυτό το έμαθα από τον κύριο Μπουβιέ, τον καθηγητή στη Γενέβη, και διότι το Ζεύγος Μπουβιέ έχει κάνει έρευνα για αυτό το θέμα και ο κύριος Μπουβιέ όταν έμαθε ότι έκανα την εργασία αυτή που δημοσίευσα στο βιβλίο, ήρθε σε επαφή μαζί μου και μου έστειλε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα ακόμη, μου έστειλε το κείμενο που είχε δημοσιεύσει στη δεκαετία του 70 σχετικά με τη επαφές που είχε ο Κάλβος, ο Ανδρέας Κάλβος, με τους πρόσφυγες που περνούσαν τότε από τη Γενέβη για να πάνε στη Γαλλία. Εγώ μπορώ να φανταστώ λοιπόν ότι ο Κάλβος είχε στήσει ένα πάγκο και κάθε 2-3 μέρες περνούσε μια μικρή ομάδα, 3, 4, 5 άνθρωποι. Ο Κάλβος τους έβαζε να γράψουν, να υπογράψουν το όνομά τους. Αυτοί βέβαια που μπορούσαν να γράψουν, που ξέραν, είναι κάπως γραμματισμένοι έτσι που να βάζουν τέλος πάντων την υπογραφή τους. Πάρα πολλοί δεν μπορούσαν. Και ο Κάλβος έβαζε αποσιοποιητικά που σημαίνει ότι αυτός δεν ξέρει να γράφει. Έχει όμως έναν κατάλογο πλήρη 158 ατόμων, ενώ ο κατάλογος που βρήκα στη Ζυρίχη έχει 140 περίπου, και ασφαλώς είναι πιο πιστευτός ο κατάλογος αυτός, διότι ο Κάλβος μιλούσε με αυτούς ελληνικά. Δεν είχε την δυσκολία που έχουν οι Ελβετοί στη Ζυρίχη. Έχουμε λοιπόν μια πολύ ωραία λίστα από ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ήδη αυτοί που μπορούν το όνομά τους. Ο Κάλβος σημειώνει δίπλα τον τόπο καταγωγής, και έτσι ξέρουμε στο τέλος από πού ήρθαν αυτοί και τις ημερομηνίες. Οι Γάλλοι είχαν βάλει διάφορες προϋποθέσεις για να αφήσουν αυτούς τους ανθρώπους να περάσουν. Είχαν πει ότι μόνο μικρές ομάδες θα περνάνε. Γι' αυτό και ο Κάλβος βρίσκει κάθε 2-3 μέρες 3-4-5 ανθρώπους μόνο μπροστά του και περιμένει άλλες 2-3 μέρες να έρθει η επόμενη ομάδα. Οι Γάλλοι δεν θέλαν αυτοί να γίνουν μια κεντρική ομάδα, μια
όπως μπήκαν στην Ελβετία 160 να έχουν 160 που αναπορεύονται στη Γαλλία για τη Μασσαλία, διότι ακόμη ήταν υπό την επίρρεια της αυστριακής, των αυστριακών ιδεών ότι αυτοί είναι πραγματικά επικίνδυνοι τρομοκράτες. Είδαν ότι δεν είναι. Δεν είχαν καν όπλα, εκτός από μερικούς σουλιάδες και κανένα μαχαίρι. Είναι ένας θαυμάσιος κατάλογος και ελπίζω ότι αυτός θα γίνει με τον χρόνο πιο γνωστός και στην Ελλάδα, διότι μπορεί, ποιος ξέρει, σήμερα να υπάρχουν ακόμη και ίχνη αυτών των ανθρώπων. Σε μικρές λοιπόν ομάδες φτάνουν στη Μασσαλία. Στη Μασσαλία τώρα τους περιμένουν καραβιά, ιστιοφόρα ήταν αυτά όλα, για να τους μεταφέρουν στην Ελλάδα. Και γίνονται τρεις αποστολές. Τα καράβια ήταν, το ένα ήταν γαλλικό και τα άλλα δύο ήταν από τη όχι από τη Σικελία, από τη Σαρδινία. Η Σαρδινία τότε ήταν ένα βασίλειο, ήταν κράτος. Παρέλειψα να πω ότι ο Κάλβος βρέθηκε στην Ελβετία γιατί είχε ανακατευτεί, πρώτα ζούσε στην Ιταλία, είχε ανακατευτεί στην Ιταλία με τους επαναστάτες, τους Ιταλούς, τους Καρμπονάρι και συνελήφθη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μπόρεσε και έφυγε από την Ιταλία και πέρασε στη Γενέβη. Στη Γενέβη λοιπόν έμεινε και έπρεπε να ζήσει κάποιον και κερδίσει λεφτά, έδινε διάφορα cours de littérature grec moderne. Βλέπετε αυτό το... γράφει και το όνομά του, Γιακοβάκη τον λέγανε, Ρίζο Νερουλός. Και αυτό το βιβλιαράκι είναι ενδιαφέρον διότι έχει μία σύνοψη στην αρχή από τον κύριο Jean Humbert, ο οποίος γράφει πολλά για τη βιογραφία του Κάλβου. Η επιστροφή στο Αιγαίο περνάει συνήθως μέσα από τα... γίνεται έξω από την Πελοπόννησο, τα πλοία φτάνουν... παίρνουν το δρόμο της Σικελίας και έπειτα πηγαίνουν προς τον Πελοπόννησο και αφήνουν τους ανθρώπους αυτούς ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή στη Μονεμβασία ή στην Ίδρα ή στο Ναύπλιο. Και από εκεί χάνονται τα ίχνη τους. Αυτοί πηγαίνουν να συναντήσουν ομάδες μάχημες και να συνεχίσουν τον αγώνα. Φτάνουμε λοιπόν έτσι στην σύνοψη. Αυτό που ακούσατε από μένα σήμερα είναι η ιστορία αυτή της δραματικής πορείας επιστροφής αγωνιστών της Μολδοβλαχίας. Ο δρόμος που κάνανε ήταν 3.000 χιλιόμετρα πορεία. Οι απώλειες ήταν τεράστιες στην Ανατολική Ευρώπη. Μόλις 160 θα ήταν στην Ελβετία και η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων τους καθυλώνει εδώ, τους κάνει να περιμένουν. Γνωρίζουν μια θερμή συμπαράσταση από τους πολίτες, την Εκκλησία και τον τύπο και η Γαλλία ανοίγει το Μάιο επιτέλους στα σύνορα για τη Μασσαλία. 158 μεταφέρονται στην Ελλάδα και συνεχίζουν τον αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε σήμερα και είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Συγχαρητήρια για την τόσο ενδιαφέρουσα ομιλία σας, από την οποία διαπιστώσαμε για μία φορά ακόμα το υψηλό επίπεδο του φιλελληνισμού αυτής της χώρας που μας έχει δεκτεί και ζούμε και αναπτυχθήκαμε εδώ. Έχω τη γνώμη ότι είναι σαφές το μειονέκτημα της διαδικτυακής μορφής για κάθε διάλεξη. Είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ακούσουμε τα χειροκροτήματα για τον ομιλητή, τα οποία πάντως είμαι βέβαιη ότι είναι πολλά απόψε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε να περάσουν στη συζήτηση, αν θέλουν κάποιοι να ρωτήσουν κάτι. Ευχαριστώ. Αν θέλετε, μπορείτε να κλείσετε την εικόνα.
για να μπορούμε να μιλήσουμε. Εντάξει, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ένα χεράκι, έχει. Ποιος είναι, τρία χεράκια. Η Νάντια Ιφιόρ, πρώτη. Καλησπέρα σας. Εγώ δεν έχω ένα πρόβλημα στην καμερά μου, οπότε δεν μπορείτε να με δείτε, δυστυχώς. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω μετά από τόσο καιρό. Εδώ με την κυρία Θεοχαροπούλου έχουμε γνωριμία ετών και ωραία σχέση. Λόγω του ότι έχω ζήσει στη Γενέβη και είμαι τεχνική υπεύθυνη του θεάτρου, εκεί έχω πολύ αγαπημένους φίλους. Καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ ιδιαίτερα και για την ωραία διάλεξη και για το υπέροχο βιβλίο σας. Ελπίζω κάποια στιγμή να σας συναντήσω να μου το υπογράψετε κιόλας. Μόλις κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, έτρεξα και του πήρα. Ετοιμάζω μία εκδήλωση. Η κυρία Θεοχαροπούλου με γνωρίζει, είμαι υψήφωνος και διδάσκω στο κρατικό Δίο Θεσσαλονίκης και είμαι και πολιτισμολόγος, ασχολούμαι πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ ιστορία. Τώρα παίρνω κάποια μαθήματα πάλι διαδικτυακά με την κυρία Μαρία Ευθυμίου σε σχέση με το φιλελληνισμό και ετοιμάζω μία εκδήλωση σχετικά με το φιλελληνισμό στην γαλλόφωνη Ευρώπη και έχω πάρα πολλά στοιχεία για μουσική που έχει γραφτεί για το ελληνικό ζήτημα στην Γαλλία ως επιτοπλίστων και ενδιαφέρομαι να βρω στοιχεία και από την Ελβετία. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά και να σας ζητήσω την άδεια πρώτον να χρησιμοποιήσω μέρη του βιβλίου σας στην εκδήλωση που ετοιμάζω και αν υπάρξει περίπτωση κάποια στιγμή να μιλήσουμε τηλεφωνικά, διαδικτυακά για ορισμένα θέματα που θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μάθω πράγματα σχετικά με το φιλελληνισμό από εσάς. Ναι, ευχαρίστως να έρθουμε σε επαφή διαδικτυακά, να μάθω τι θα θέλατε να έχετε και να σας δώσω τις πληροφορίες που ζητάτε. Την διεύθυνσή μου σας συνέδειξα πριν την ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε αυτή τη διεύθυνση θα με βρείτε. Πολύ ωραία. Και μπορούμε να κανονίσουμε μια διαδικτυακή συνεννόηση. Ναι. Και πάλι καλά που υπάρχει και αυτή η διαδικτυακή συνεννόηση, διαδικτυακό σεμινάριο και διαδικτυακή διάλεξη. Ναι, μεν έχει το ελάττωμα του να μην μπορούν να ακουστούν τα χειροκροτήματα, αλλά απ' την άλλη είναι μια χρυσή ευκαιρία για μένα να ακούσω την υπέροχη διάλεξή σας. Διότι δεν μπορώ να ταξιδέψω δυστυχώς στη Γενέβη που θέλω πάρα πολύ γιατί ετοιμάζουμε την εκδήλωση για τον Καποδίστρια. Να σας ακούσω ζωντανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Νάντια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Υπάρχουν πολλοί που έχουν σηκώσει χεράκια και θα τους πάρουμε με τη σειρά, τα σειρά προτεραιότητος. Πώς είμαστε? Ο κύριος Παπαλίου. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Εξαιρετικός όπως πάντα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Επειδή ακούστηκε για χειροκρότημα, χειροκροτάω εγώ. ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση είναι η εξής. Από άλλες περιπτώσεις ξέρουμε ότι βέβαια είναι και ανθρωπινό, δημιουργούνται και ειδήλια. Έχουμε κάποια πληροφορία αν για τέτοιο θέμα και αν αυτό οδήγησε να μείνουν μερικοί στην Ελβετία. Διότι κάπου άκουσα 160 ήρθανε και 158 φύγανε. Έχουμε κάποιο στοιχείο, έχεις βρει κάτι? Όχι, δεν βρήκα. Βρήκα μόνο μία ένδειξη που θα ήταν ίσως ενδιαφέρον στο να μάθουμε κάτι παραπάνω. Αλλά όχι, δεν βρήκα, δεν έχω κάτι χειρόπιαστο να σου πω.
πρέπει να πω ότι οι 158 ήταν άνδρες που επιστρέψανε με τα πλοία. Ανάμεσα όμως σε αυτούς υπήρχε μία οικογένεια. Υπήρχε μία γυναίκα με δύο παιδιά. Και ένας από τους 158 ήταν ο σύζυγός της. Δηλαδή ο αριθμός 158 θα έπρεπε κάπως να... Δεν είναι ακριβώς σωστός, είναι οι άνδρες αυτοί. Ένας ήταν παντρεμένος με δύο μικρά παιδιά και τα πήρε μαζί του. Αλλά η δίλια δεν έχουν έρθει, εκτός από μία περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες, δεν έχουν έρθει στα γραπτά τουλάχιστον που μπόρεσα και βρήκα. Και αυτή η περίπτωση τι είναι, θα μας την πεις τώρα, είναι, δεν είναι Jugendfrei? Δεν είναι Jugendfrei. Εντάξει. Με κάλυψες. Θα μου τα πεις κατηδίαν. Ευχαριστώ. Επόμενος. Κατερίνα Αλεξίου. Αν θέλετε να κάνετε unmute. Κυρία Αλεξίου, αν θέλετε να κάνετε unmute για να ανοίξει. Για να ανοίξει το μικρόφωνο. Δεν το βγάζει. Ναι. Προχωράμε πιο πέρα. Ναι. Ναι. Δεν βγάζω το όνομα. Λοιπόν. Γεωργία Γιαννοπούλου. Πώς να το ανοίξεις. Υπάρχει μία διαδικασία για να ανοίξει, για να δούμε την εικόνα ή να τον ακούσουμε. Γι' αυτό καθυστερούμε λίγο. Δεν είναι εύκολο να γυρίσει από ακροατή σε πάνελιστ. Αυτό. Γιάννη, πάτε σε αυτό. Γιάννης Σπαντζίδης. Θέλετε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας. Ακούγομαι τώρα. Βέβαια, τώρα ναι. Εντάξει. Γεια σας. Γεια καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε μία ερώτηση. Πάλι χάθηκε. Είναι λίγο... Θα προχωρήσουμε στον επόμενο. Πού είναι? Έχουμε δύο που θέλουν να μιλήσουν εδώ. Ο κύριος Κόκκινος. Ναι. Ναι, κύριος Κόκκινος. Okay. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από τη Ζυρίχη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργο. Καλησπέρα, Κόκκινο. Καλησπέρα, Κώστα. Εξαιρετικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα, πτυχές που κάθε φορά που το ακούμε μαθαίνουμε και κάτι παραπάνω. Ήθελα λίγο να μείνω στο θέμα τη θέση του Ιψηλάντη. Ο Ιψηλάντης, ο οποίος κρατούσε κάποιες ισορροπίες, αν κατάλαβα καλά, όντας στη σφαίρα της τσαρικής επιρροής και ο οποίος είναι δεδομένη η θέση του Ιψηλάντη στο δέσιμο της Γενέβης με την υπόλοιπη Ελβετία. Από εκεί και πέρα ο Ιψηλάντης, επειδή είπες, και εγώ δεν το γνώριζα αυτό, έμεινε κάποια χρόνια, ο Μπουβιέ είχε αναφερθεί κάποτε στον Ιψηλάντη, ο Ιψηλάντης στη Γενέβη προώθησε την ιδέα της ελληνικής επανάστασης ή απλά ήταν κάποιος ο οποίος ευεργέτησε την Ελβετία με τον τρόπο του σε ό,τι αφορά τη θέση του στην Ελβετία, στη Γενέβη. Ναι. Κώστα, να κάνω μια παρατήρηση πριν συνεχίσεις. Μήπως εννοείς τον Καποδίστρια? Α, συγγνώμη. Ναι, τον Καποδίστρια. Sorry. Συγγνώμη. Okay. Συγγνώμη, τον Καποδίστρια. Ναι. Ο Καποδίστριας, βέβαια, η προσφορά του στην ελβετική ιστορία είναι γνωστή. Εξάλλου, εδώ και μερικά χρόνια είχε έρθει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Λαβρόφ, και με την κυρία Καλμιρέ είχαν κάνει μια γιορτή εκεί. Είχαν στήσει ένα Αντριάντα στην Λοζάνη.
Ναι, αυτά είναι όντως, βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει δεκτή η ένοπλη ουδετερότητα από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Της Ελβετίας. Ναι, ναι. Σε σχέση με την Ελλάδα, τι έκανε στην Ελβετία? Συνεισέφερε στον αγώνα? Ο ασφαλώς, ναι. Ναι, βέβαια, είπαμε, η ρωσική πολιτική ήταν ενάντια στην Επανάσταση. Ήταν σαφέστατο. Γι' αυτό και ο Ιψηλάντης δεν μπορούσε να κρατήσει τη θέση που είχε σαν υπουργός εξωτερικών. Συγγνώμη, Καποδίστριας. Ναι, ναι. Σαν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας και ήρθε στη Γενέβη. Από εδώ βοήθησε με τις πολλές επαφές που είχε πολλούς ανθρώπους που είχαν μια μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, που βοηθήσαν με τον τρόπο τους στην Ελληνική Επανάσταση. Αναφέρω μόνο το θέμα του Εινάρδου. Ναι. Αυτό είναι αρκετό. Ο Εινάρδος και αυτός βοήθησε χάρη στον Καποδίστρια την Επανάσταση. Ναι, αυτό, αλλά δεν έχει να κάνει ο Καποδίστριας, και είναι μια ερώτηση που θα είχα. Δεν είχε να κάνει με αυτή την ομάδα του Ιψηλάντη. Των επιζώντων του Ιψηλάντη. Και κάπως ναι. Πρέπει να πω, και μου δίνεις τώρα την ευκαιρία, Κώστα, να έχω ένα ερωτηματικό. Ο Καποδίστριας ζούσε στη Γενέβη. Από τη Γενέβη πράσανε να φύγει 160. Δεν φαίνεται να του συνάντησε. Ενδιαφέρον. Ενώ ίσως... ο ποιητής ήταν μαζί. Ο Ανδρέας Κάλβος τους συνάντησε όλους. Ναι. Λόγω της θέσης του ίσως, λόγω του ότι ήταν ακόμη στην... Ναι, εκεί μπορούμε να κάνουμε εικασίες, αλλά με σιγουριά δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον δεν βρήκα ντοκουμέντο να λέει ότι ο Καποδίστριας πήγε να συναντήσει αυτούς τους ταλέπορους από την Ανατολική Ευρώπη ναι. Και ενδιαφέρθηκε. Αυτό δεν το βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Και είναι σε μια πολύ επίκαιρη στιγμή αυτή για την Ελλάδα και η βραδιά αυτή και από οργανωτικής πλευράς ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας από την Ανοιξιάτικη Ζυρίχη. Ευχαριστούμε επίσης και από τη Γενέβη Ανοιξιάτικη. Α, ναι! Βεβαίως. Έχουμε ωραίο καιρό. Ποιος είναι άλλος τώρα? Μήπως θα μπορούσα να μιλήσω εγώ, γιατί προηγουμένως κάτι έγινε. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιάννης ο Πραντσίδης, δάσκαλος του Λυκείου. Γιάννης Παντζίδης, μάλιστα. Δάσκαλος του Λυκείου Ελληνίδων του Βόλου. Χαρήκαμε πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιάννη. Οργάνωση, κύριε Γκέκο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζουμε την καταγωγή όλων αυτών των αγωνιστών. Ναι, στη λίστα, τον κατάλογο των ονομάτων που έκανε ο Κάλβος, υπάρχει δίπλα το όνομα του χωριού ή της πόλης καταγωγής. Λέω τώρα ένα παράδειγμα για τον Μακριτζότη, τον Παπαγεωργίου γράφει ο Κάλβος δίπλα «Μακρινίτσα πλησίων Λαρίσης». Φαίνεται δεν το πήρε και τόσο σωστά το θέμα να δει που ήταν το χωριό, αλλά περίπου ήξερε. Για άλλο χωριό γράφει ότι είναι στη Ρούμελη, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες. Πάντως υπάρχει το όνομα του χωριού που ήδη δίναν σαν πληροφορία σε αυτόν που έκανε την καταγραφή. Αυτό τα ξέρουμε λοιπόν. Τα 158 ονόματα συνοδεύονται και από το όνομα, από το όνομα του χωριού της πόλης καταγωγής τους. Τα οποία είναι και στο βιβλίο σας. Όχι, αυτά δεν είναι, διότι όταν έκανα το βιβλίο μου ήταν γνωστός ο κατάλογος που είχαν φτιάξει στη Ζυρίχη οι Φιλέλληνες, που έχει όμως αρκετές ελλείψεις, ενώ για τον κατάλογο που μίλησα τώρα, με όλους τους τόπους καταγωγής, αυτό δεν το ήξερα, το έμαθα αργότερα, χάρη στον φίλο κύριο Μπουβιέ, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μου στείλει το έργο του.
Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μάλιστα, ο κύριος Κόκκινος θέλει να μιλήσει. Ανοίξτε, κύριε Κόκκινε. Έχετε ανοιχτά. Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο σας να σας ακούμε. Το μικρόφωνο σας, κύριε Κόκκινε. Δεν το ανοίγει. Ναι. Κύριε Κόκκινε, μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας. Ζητήσατε να μιλήσετε. Έχετε... τώρα Μίλησα προηγουμένως. Όλα καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Είμαστε... Ναι, είχε μείνει το χεράκι γι' αυτό. Εντάξει. Είπα ότι ξαναθέλατε να μιλήσετε. Λοιπόν, μίλησε ο κύριος αυτός, εντάξει. Γεωργία. Γεωργία Γιαννοπούλου. Κυρία Γεωργία Γιαννοπούλου, θέλετε να μιλήσετε? Αλλά πρέπει να ανοίξετε λίγο το μικρόφωνο σας. Κυρία Γιαννοπούλου. Θα ανοίξετε το μικρόφωνο σας, κύριε Παπαϊλίου. Καλησπέρα. Εγώ βασικά μίλησα. Αλλά δεν κατέβασα το χεράκι και ζητώ συγγνώμη. Αλλά επί τη ευκαιρία δράτουμε τη ευκαιρία να ρωτήσω το φίλο μου τον Γιώργο. Αυτή η λίστα Μπουβιέ, πού υπάρχει, είναι δημοσιευμένη? Ναι, είναι δημοσιευμένη. Έχω φωτοαντίγραφο, τον οποίο μου έστειλε ο κύριος Μπουβιέ. Ναι. Αλλά θα σου στείλω, Κώστα, το link. Πολύ ευχαρίστω. Πριν στην εργασία αυτή, ναι. Έχει δημοσιευτεί και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Μάλιστα. Ωραία. Άλλος. Αντώνης Τσιρίγος. Ο κύριος Τσιρίγος. Θα θέλετε να μιλήσετε, ανοίξτε το μικροφωνό σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια στον ομιλητή. Έχουμε το ίδιο επάγγελμα και εγώ, μηχανολόγος, μηχανικός είμαι. Έχουμε και την ίδια αγάπη για την ιστορία. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κάστρου Μεθόνης. Στη Μεθόνη έγιναν 4 συναντήσεις του Καποδίστρια με τους Γάλλους στην προσπάθεια οργάνωσης του νέου ελληνικού κράτους. Θα με ενδιαφέραν λοιπόν στοιχεία, αν υπάρχουν στην Ελβετία, για αυτή τη δραστηριότητα του Καποδίστρια στη Μεθόνη, τις 4 αυτές συναντήσεις. Το άλλο είναι η λίστα της καταγωγής που άκουσα προηγουμένως ότι υπάρχει ένα link. Θα ήθελα κι εγώ, αν είναι δυνατόν, να έχω αυτό το link να δούμε την καταγωγή των αγωνιστών αυτών. Ευχαρίστω να σας το στείλω. Αν πρέπει να μου το στείλετε πρώτα ένα mail. Βεβαίως. Για να στείλω την πληροφορία που θέλετε. Για το paper αυτό. Είναι δημοσιευμένο και στα αγγλικά, όπως είπαμε, αλλά και στα ελληνικά. Το ελληνικό κείμενο το έχω. Μου το έστειλε ο κύριος Μπουλιέ. Αν θέλετε, μπορεί να μου κάνετε γράψετε την ταχυδρομική σας διεύθυνση σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο αγγλικό, στην αγγλική δημοσίευση, ώστε να σας το στείλω. Ναι. Ωραία. Το mail σας είναι γραμμένο... κάπου. Θα το βρω. Θα το βρω. Θα το βρω από τις εκδόσεις Καπών. Ναι, άμα βεβαίως. Θα το βρείτε από τις εκδόσεις Καπών. Ωραία, ωραία. Και δεν, με ξέρω, δεν ξέρω αν είναι στο βιβλίο. Αλλά μπορείτε... Το είχα γράψει στην τελευταία εικόνα που σας είχα δείξει. Θέλετε να το σημειώσετε? Βεβαίως, βεβαίως. Σας το λέω αγγλικά, G. Ναι. Ακόμη ένα G. Ναι. U, E. Ναι. K. Ναι. O. Ναι. S. Ωραία. S και είναι Gmail. Gmail.com. Ναι. Ωραία. Επίσης για το σύλλογο που κάνει συγχαρητήρια και στο σύλλογο που έκανε αυτή την εκδήλωση. Το καλοκαίρι στη Μεθόνη έχουμε προγραμματίσει αρκετές εκδηλώσεις και θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, να προβάλλουμε και αυτή την ομιλία, αν μας επιτρέπετε,
και ο μιλητής. Ναι. Γιατί είναι ένα θέμα που συγκινεί. Βεβαίως. Ναι, είναι, όταν σκέπτεται κανείς τι, με τι θέρμη αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να συνεχίσουν ένα αγώνα, ο οποίος στην πρώτη φάση ήταν δραματικός. Είχαν πλήρη αποτυχία στην Μολδοβλαχία και δεν το βάλαν κάτω. Και πήραν όλα τα ρίσκα να επιστρέψουν, οι περισσότεροι χαθήκανε. Είναι πληκτικό. Επιστρέψαν να... Καμιά φορά με ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος, βλέπετε παράλληλα θέματα που είναι κοινά ανάμεσα στους φυγάδες τότε, τους πρόσφυγες τότε και στους πρόσφυγες σήμερα. Και του λέω όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Οι πρόσφυγες σήμερα φεύγουν από τις χώρες τους για να αποφύγουν τον πόλεμο και την οικονομική δυσπραγία. Οι πρόσφυγες τότε πηγαίναν στον τόπο τους για να πολεμήσουν. Είναι εντελώς αντίθετο. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτή είναι η γενναιότητα και η ψυχή και το θάρρος και η πίστη. Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, ήθελα να σας πω ότι μαγνητοσκοπήθηκε η ομιλία και από την επερχόμενη εβδομάδα θα αναρτηθεί στο YouTube. Μπορείτε να το πάρετε από εκεί. Να το κατεβάσουμε από εκεί. Ναι. Ωραία. Να το δείτε. Ωραία. Εύχομαι πάντα καλές εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια και πάλι στον ομιλητή. Καλό βράδυ από την Αθήνα. Πολύ. Την ηλιόλουστη, ιδιαίτερα ηλιόλουστη Αθήνα σήμερα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας. Έχουμε. Νίκος Ταγκάκης. Ναι. Μάλιστα. Νίκος Ταγκάκης. Καλησπέρα σας. Αν θέλετε το μικρόφωνο, κύριε Σταγκάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πολλά συγχαρητήρια στο φίλο τον Γιώργο από το Ρέθιμνο. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλησπέρα. Είσαι καλά. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα. Την είχα διαβάσει βέβαια και στο βιβλίο. Αλλά ήταν ιδιαίτερα συγκινητική όλη αυτή η διήγηση. Ευχαριστώ πολύ και να είσαι καλά πάντα για να συνεχίσεις τις ιστορικές σου έρευνες. Με υγεία και χαρά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια. Μίλησε. Δημήτρης Γκέκος. Κύριος Δημήτρης Γκέκος. Θέλετε να μιλήσει, το μικρόφωνο σας είναι ανοιχτό. Αν θέλετε το μικρόφωνο σας να ανοίξετε, κύριε Γκέκο. Δημήτρης Γκέκος. Τώρα μας ακούτε. Ναι. Καλησπέρα, θεία Γιώργο, από Βόλο. Γεια σου, Δημήτρη, γεια σου. Ναι. Παρακολουθήσαμε όλη την αναφορά. Τα θερμά μας συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μας λείπεις που είσαι μακριά μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητικό όλο. Όλη η ροή της αφήγησης. Δεν έχουμε λόγια. Ευχόμαστε από καρδιάς να είσαι καλά. Και να περνάς καλά και να έχεις υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Έχουν στείλει και πολλά. Ευχαριστούμε. Με το chat έχουν έρθει πάρα πολλά συγχαρητήρια και με mail. Η κυρία Αρδίτη, η κυρία Μπέλου από την Ελλάδα μας δίνουν συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και η Μίτση του All Panelist. Θερμά συγχαρητήρια, Μίτση, πικραμένου από Αθήνα. Μίτση, πικραμένου από Αθήνα. Μάλιστα. Είναι στο chat ήρθαμε. Ναι. Μαριλής Δευλέτογλου. Κυρία Δευλέτογλου, ευχαριστούμε, λέει, ήταν άψογη. Ευχαριστούμε, Μαριλής. Τώρα ποιον έχουμε, κυρία.
Α, κυρία Σπανού έχει σηκώσει χεράκι. Κυρία Σπανού, μπορείτε να μιλήσετε. Ανοίξτε, έχετε ανοίξει. Όχι, το κλείσετε τώρα το μικρόφωνο. Ανοίξτε το. Κυρία Σπανού, εντάξει, είναι ανοιχτό τώρα. Μπορείτε να μιλήσετε. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και πάλι από το Βόλο. Είμαι η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου. Συγχαρητήρια, κυρία Θεοδωρή, για την πρωτοβουλία. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο σύλλογο στην Ελβετία. Πολλά συγχαρητήρια στον αγαπητό μας, πολύ αγαπητό μας κύριο Γιώργο Γκέκο. Πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ εδώ από το Βόλο που σας παρακολουθήσαμε με, πραγματικά με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα ήθελα να πω και το έχω πει και θα το ξαναπώ και το έχω γράψει όσες φορές ακούω αυτή την ιστορία, τι να πει κανείς, είναι μια συναρπαστική ψηφίδα της ιστορίας μας, μια εξαιρετική μονογραφία που συμπλήρωσε ένα κενό στη βιβλιογραφία. Δεν υπήρχε η ιστορία των αγωνιστών του Αλέξανδρου Ψηλάντη, πώς και τι και με τι τρόπο επιβίωσαν μετά αυτή την ολέθρια ήττα της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία. Δεν ξέραμε ποια ήταν η μοίρα τους, πώς βρήκαν τον τρόπο να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα και να συνεχίσουν τον αγώνα. Και αυτό ακριβώς είναι η αξία αυτής της έρευνας που έκανε ο Γιώργος Γκέκος. Δηλαδή, πόσο έρευνα χρειάστηκε ενδελεχής σε πολυάριθμες ελβετικές και γερμανικές πηγές, μουσεία, πρωτόλια ντοκουμέντα και ένα σωρό άλλα δημοσιεύματα για να συγκροτήσει αυτόν τον πυρήνα και να φωτίσει αυτή τη σκοτεινή ιστορική πτυχή που ήταν πραγματικά άγνωστη και την οποία μας διηγήθηκε έτσι με αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο. Μας συγκλονίζει το γεγονός ότι μέσα σε αυτούς τους αγωνιστές, τους 158 ή 17, αν δεν αποτώμε, είναι από τον τόπο μας. Έτσι, 17 ναι. Είναι νομίζω. Ναι, σωστά. Σωστά, ακριβώς. Λοιπόν, είναι ο, εκτός το Μακρινιτζότη που δείξατε με το αδρό πρόσωπο και τη ρωμαλαία εμφάνιση, υπάρχουν και Ζαγοριανοί, υπάρχουν και άνθρωποι από τις Φοράδες, ίσως και από τον Κάμπο, όσο γιατί έγραψε ο Κάλβος ή ο κύριος Μπουβιέ, δεν το θυμάμαι, ότι η Μακρινίτσα είναι δίπλα από τη Λάρισα, δικαίως το έγραψε, γιατί ο Βόλος, μην ξεχνάμε τότε, το 1821, ήταν παντελώς άγνωστος ως καινούργια πόλη. Ήταν μια πόλη που περιορίζονταν εντός του κάστρου των τυχών της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ο Βόλος έγινε στα μισά του 19ου αιώνα, οπότε είναι δίκαιο που γράψαν δίπλα από τη Λάρισα, γιατί η Λάρισα ήταν απλά πιο γνωστή εκείνη την περίοδο. Πολύ σωστά. Ναι, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε ότι θα περάσει η δυσμενής παρούσα συγκυρία, ότι όλα θα έρθουν στα ίσα, όπως ήταν και παλιά, και προς το καλοκαίρι, ενώ το καλοκαίρι, ίσως το φθινόπωρο, στην αυλή του λυκείου μας να παρουσιάσουμε το βιβλίο που από πέρσι το λέμε και θα προσφέρει πραγματικά στον εορτασμό, γιατί φεύγει το επιτυχιακό έτος και πολλοί λυπούμαστε, ήδη φύγαν δύο μήνες, χωρίς να γιορτάσουμε αυτά που πρέπει. Αλλά έστω και αυτά που γίνονται είναι εξίσου σοβαρά, σημαντικά και πολύτιμα για όλους μας. Καλό βράδυ από το Βόλο, σας χαιρετούμε, είμαστε αρκετοί συντονισμένοι, το ξαναλέω με συγκίνηση. Χαιρετισμούς πολύ στην Άριον. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε και ένα μήνυμα από τον κύριο Ξηδέα, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Μάντσεστερ. Θερμά συγχαρητήρια, ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να μάθουμε αυτά που μας είπατε. Ευχαριστούμε, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Έχουμε τώρα, επίσης είχαμε ένα τώρα που το χάσα. Δημητρίου. Ο κύριος Χρήστος Δημητρίου θέλει να μιλήσει επίσης. Σας ακούμε, κύριε Δημητρίου. Εντάξει, είναι και το μικρόφωνο ανοιχτό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε, κύριε καθηγητά, δύο που παρακολουθούμε, ο κύριος Δημητρίου και εγώ είμαι καλεσμένος, ο Γιάννης ο Σαλιαράκης από το Βόλο. Mm-hmm. Για να με θυμάστε που γνωριστήκαμε, έχετε ένα ημερολόγιο στα χέρια σας, να θυμάστε και το 2020. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν αξιόλογοι αυτά που ακούσαμε, πήρα και το βιβλίο το οποίο δεν το έχω διαβάσει. Ήθελα λίγο να ρωτήσω, αυτοί οι αγωνιστές πρέπει να πήγανε στον τόπο
για να συναντήσουν τον Ιψηλάντη μάλλον με καράβια, γιατί η ευκολότερη οδός ήταν διαθαλάσσης. Έχουμε κανένα στοιχείο ότι πήγανε Οδυσσό ή σε κάποια άλλη πόλη? Μιλάμε τώρα για την αρχή της Επανάστασης. Ναι. Πώς βρέθηκε ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ο οποίος επεριφέρεται και στις σποράδες και στις ακτές του πηλίου. Τώρα, πώς πήγε, δεν το ξέρω. Ναι. Υποθέτω ότι πήγε, όχι απαραίτητα με καράβια, γιατί το να περάσει κανείς στο Βόσπορο ήταν δύσκολο για τους Έλληνες τότε. Αυτό που κάνανε ήταν, είναι μια ιστορία και αυτή, παίρνανε ξένα διαβατήρια. Μάλιστα. Φαντάζομαι όχι πραγματικά ξένα διαβατήρια. Κυρίως εγγλέζικα ή επτανησιακά. Ναι. Τότε τα επτάνησα ήταν κάτω από του, ήταν εγγλέζικα. Και παριστάνοντας τους Εγγλέζους ή τους Ιταλούς, μπορούσαν να περάσουν από τις τουρκικές, από τα τουρκικά τα checkpoints, τέλος πάντων. Αλλά πάρα πολλοί πήραν το δρόμο, τον κατευθείαν δρόμο, μέσα από την Ρουμανία, τα παλιά εκείνα μέρη, η Βουλγαρία. Με τα εμπορικά μονοπάτια που πηγαίναν και με τα ζώα, ίσως. Με τα ζώα, πηγαίναν με τα ζώα, Το δύσκολο είναι ότι τους πήραν έπειτα, μετά την αποτυχία του αγώνα, τους πήραν οι Αυστριακοί κυρίως τα ζώα τους. Γιατί αυτοί είχαν άλογα και μείνανε χωρίς κανένα μέσον για να κάνουν αυτή την τεράστια πορεία. Δεν είχαν άλογα. Και χωρίς πόρους να μιλάσουν. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Μάλιστα. Η κυρία Μαγδαληνή θέλει να μιλήσει. Είναι το μικρόφωνο τους ανοιχτό. Πολύ ωραία. Καλησπέρα σας από την Ουάσιγκτον, την Αμερικανική πρωτεύουσα σας παίρνω. Είμαι και εγώ πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Προμηθέας εδώ στην πόλη. Καταρχήν να σας συγχαρώ, να συγχαρώ το Σύλλογο και εσάς για την πολύ ωραία παρουσίαση σήμερα. Μάθαμε τόσο πολλά και ήταν συγκινητικό γιατί δείξατε την παράδοση της, τη δημοκρατική παράδοση της Ελβετίας, αν κρίνει κανείς με τις υπόλοιπες χώρες τότε. Και επίσης συγκινητικό ήταν αυτά που έγραψε ο Τρόλ για τους φυγάδες και η προσπάθεια να κρατηθούν μακριά από την απραξία. Αυτό είναι σημαντικό. Και το δεύτερο, ότι όλα αυτά που διαδίδονταν για τους Έλληνες, ότι ήταν είχε ένα τρόπο δόλιο, το δικαιολογεί, γιατί δεν είχε βάσιμες αποδείξεις, όχι βάσιμες, αρκετές, και το απέδωσε στο ότι όταν είσαι κάτω από δουλεία, η δουλεία αντιμετωπίζεται με δόλο. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το άλλο ερώτημά μου ήταν, ενδιαφερόμαστε για το βίντεο, αλλά είπατε θα το ανεβάσετε για να το βάλουμε και εμείς στην ιστοσελίδα μας. Θα έχουμε και εμείς μια παρουσίαση 28 Μαρτίου, 4 το απόγευμα, διαδικτυακή, με χαιρετισμούς, μάλλον μηνύματα από την κυρία Αγγελοπούλου, την πρέσβη εδώ της Ουάσιγκτον, τον αρχιεπίσκοπο κύριο Ελπιδοφόρο και κύριος ομιλητής θα είναι ο καθηγητής του Μάντσεστερ ιστορικός Μάικλ Γουντ, γνωστός από τα ιστορικά ντοκιμαντέρ στα ίχνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα μυστικά της Τρίας κλπ. Αυτά ήθελα να πω και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ και πολύ θα θέλαμε. Μας συγκινήσατε πρώτα απ' όλα από τόσο μακριά που μας πήρατε. Αυτό είναι το. Μας ακούσατε. Ναι. Πολύ ωραία. Οπότε θα έχω το mail μας. Ναι, το mail του Συλλόγου ή στο δικό μου, δεν ξέρω, υπάρχει. Το έχετε το email στην ανακοίνωση που μας στείλατε, το έχετε. Είναι το mail του Συλλόγου, infodam greca. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να μας το στείλετε, θα σας παρακολουθήσουμε. Θα χαρούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος, ποιος είναι τώρα? Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Μπορώ να τα διαβάσουμε?
Έρχονται. Λοιπόν, Κατερίνα Φίφα, θερμά συγχαρητήρια. Μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα και συγκινητικά γεγονότα για αυτή την περίοδο. Από το Μόναχο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Χαιρετισμούς. Η κυρία Γεωργία Βατσικούρας. Μπράβο, φελισιτασιόν στην Association de Dangrec pour l'organisation de cette conférence extrêmement intéressante, Γεωργία Βατσικούρας. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νανά Στεριοπούλου, ευχαριστούμε για αυτή την τόσο τεκμηριωμένη παρουσίαση τον φίλο Γιώργο Γκέκο, αλλά και το Σύλλογο των Γυναικών Γενέβης για αυτή την πρωτοβουλία τόσο επίκαιρη και μάλιστα σε τόσο δύσκολους καιρούς σήμερα στην πατρίδα μας. Πάντα τέτοιες, στις εξαιρετικές κυρίες. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στεριοπούλου. Να είστε καλά. Η κυρία από την Μίτσι, του All Panelist, εάν μπορείτε να με ενημερώσετε για τις διαδικτυακές σας εκδηλώσεις, με ενδιαφέρουν. Σήμερα ενημερώθηκα από τις εκδόσεις Καπών. Ευχαριστώ θερμά. Μπορούμε να το mail σας το βλέπουμε εδώ, θα μπορούμε να σας ενημερώσουμε τις εκδηλώσεις μας, αλλά μπορείτε να μπαίνετε και στο site μας, εκεί αναγράφονται οι εκδηλώσεις που γίνονται, που θα γίνουν. Ευχαριστούμε πολύ. Θερμά συγχαρητήρια. Ελένη Τόπα, θερμά συγχαρητήρια. Αυτά. Νομίζω ότι ήταν πολύ ευχάριστα τα μηνύματα, οι παρουσίες να μιλήσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Κύριε Γκέκο, τι να σας πω. Μας κατασυγκινήσατε σήμερα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Πρώτα που με καλέσατε να κάνω αυτή την παρουσίαση και χάρηκα πάρα πολύ που έκανα με αυτή την ώρα που μιλήσαμε μαζί ένα θέμα τόσο άγνωστο να γίνει πραγματικά περισσότερο γνωστό, γιατί αξίζει νομίζω. Τα βιβλία της ιστορίας ενδιαφέρονται, καταλήπτω αυτό, για τα γνωστά ονόματα. Ξέρουμε και βέβαια, έτσι είναι. Τον ένα με τον άλλο τους, με τους επώνυμους. Αλλά σκέφτηκα αυτή η ιστορία των αγωνιστών, των φαντάρων. Ποιος θα τη γράψει και κάτσε και το έκανα. Οι αφανείς ήρωες που λέμε. Ναι, οι αφανείς ήρωες. Ακριβώς. Και άλλο ένα μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε και άλλο ένα μήνυμα. Η κυρία Μπέλο από την Αθήνα. Συγχαρητήρια και στη φίλη μου την Εύφη για τη διοργάνωση και το συντονιστικό μας μιας τόσο ενδιαφέρουσης ομιλίας. Ευχαριστούμε πολύ, Κέτη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρία Γιαννοπούλου. Κύριε Γκέκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία διάλεξη που μας κάνατε. Και αν μιλούσατε άλλη μια ώρα, πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα ήταν μπροστά και θα σας άκουγε. Είμαι σίγουρη. Ήταν εξαιρετική πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Θα επαναλάβουμε στο επόμενο που θα γράψετε. Οπωσδήποτε. Θα σας ξαναδούμε. Καλή να σας ευχαριστώ και θα... Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία πάλι να βρεθούμε διαδικτυακά, γιατί θα παρακολουθήσω και τις επόμενες βεβαίως, δηλώσεις που έχετε. Βεβαίως, τότε θα σας ξαναδούμε, ναι. Ωραία. Γεια σας, καλό βράδυ. Ξέρετε, είχαμε 89 ακροατές, το πιστεύετε. Πολύ. Ναι, ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη η σημερινή διάλεξη. Εύχομαι τώρα σε όλο τον κόσμο που μας παρακολούθησε καλό βράδυ και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Εμείς, θα κλείσουμε εμείς. Εντάξει, γεια σας. Γεια σας.